ακούσαμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Κύριε Πλεύρη, το κίνημα των αγανακτισμένων πολιτών έχει σηκώσει μεγάλο κύμα από ό,τι φαίνεται και συνεχίζει να σηκώνει. Οι πολίτες βγαίνουν από τα σπίτια τους ανεξαρτήτου κόμματος, χρώματος, ιδεών, ιδεολογίας, γιατί ο Έλληνας τελικά πονάει. Βεβαίως ο Έλληνας πονάει και ο Έλληνας διαμαρτύρεται και αν θέλετε την άποψή μου, εγώ δεν ανήκα ποτέ σε μεγάλο κόμμα, διότι υπάρχει μια κατεύθυνση ότι γίνεται λόγου χάρη επίθεση σε όλο το πολιτικό σύστημα, σε όλους τους πολιτικούς, είναι αγανακτισμένο με όλους. Προφανώς ο κόσμος μπορεί να είναι αγανακτισμένο με όλους. Εγώ είμαι αγανακτισμένος και με τον κόσμο που τόσα χρόνια στηρίζει τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία φέρανε τη χώρα σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Θέλω όμως να θέσω το εξής. Εμείς οι πολιτικοί, εγώ το βλέπω με συμπάθεια το κίνημα στη λογική ότι επιτέλους ο κόσμος πρέπει να ασχολείται με τα κοινά και να μην πηγαίνει όπως γινόταν τόσα χρόνια απλώς και μόνο ιδιωτελώς να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του στα δύο μεγάλα κόμματα. Συνεπώς το κίνημα αυτό των αγανακτισμένων το βλέπω και σε μια αυτοκριτική της μέχρι στιγμής στάσης του συνόλου των πολιτών, μεταξύ των οποίων και ημών, γιατί και εμείς οι πολιτικοί, τουλάχιστον μιλώντας για τον εαυτό μου, δεν είμαι κάποιος επαγγελματίας πολιτικός, δικηγόρος είμαι και συμμετέχω στα κοινά, είναι μια αυτοκριτική ότι τόσα χρόνια αφήναμε ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, τις οποίες τους εκλέγαμε συνεχώς. Ακούστε όμως τι γίνεται. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω, αν θέλετε, να κοροϊδεύεται ο κόσμος ακόμα και αυτή την ίστατη στιγμή. Άκουσα την τοποθέτηση για τον κύριο Κασιμάτη. Ο κύριος Κασιμάτης, που προφανώς δεν το γνωρίζουν αυτοί που διαμαρτύρονται, ήταν ο σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Για να μην πτωχεύσει η χώρα, τον προηγούμενο Μάιο που υπεγράφει το συμβόλαιο, η χώρα θα πτώχευε για δάνειο που έχει συνάψει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985, ενός δισεκατομμύριο ευρώ σημερινών λεφτών, χρημάτων, με επιτόκιο 17%. Πληρώσαμε 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ρωτώ εγώ, ο κύριος Κασιμάτης, αυτές όλες τις αντισυνταγματικότητες και αυτή την όλη την επαναστατικότητά του, δεν την έβλεπε όταν δανειζόταν αφιδός ο Ανδρέας Παπανδρέου και έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση? Δεν ήταν νομικός σύμβουλος να πει τότε πώς μπορούμε να διορίζουμε στο δημόσιο τόσο κόσμο και αυτή η χώρα δεν θα βγει ποτέ? Εγώ το λέω ευθέως. Δεν αποδέχομαι κανέναν, 34 χρονών είμαι, κανέναν από τη γενιά του κυρίου Κασιμάτη που βρισκότανε στις θέσεις, στις πανεπιστημιακές, τις κυβερνητικές, οπουδήποτε, να βγαίνει τώρα και να παρουσιάζεται αγανακτισμένος. Αυτό το καθηγητικό κατεστημένο, το κατεστημένο το πολιτικό, που μετά από το 1974 λιμένεται αυτόν εδώ τον τόπο, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται ως η αθώα περιστερά. Αυτοί μας φέραν εδώ πέρα και τα ανέχονταν και κουνούσαν τις σημεούλες στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να βγούμε από την κρίση από τα προηγούμενα υλικά, τα οποία πάλι έρχονται μόνο να κρίνουνε, να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να μην του πουν την πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν βλέπω με συμπάθεια την αγανάκτηση του κόσμου, κυρίως στην κατεύθυνση ότι επιτέλους, λέει, δεν ανεχόμαστε τις κομματικές πρακτικές που υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή η αγανάκτηση, πολύ φοβάμαι, μη γίνει αντικείμενο καπήλευσης. Κύριε Πλεύρη, πάρα πολύ καλά και πολύ ωραία όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται και πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε εσείς. Όμως και το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε, το λαός δεν ψήφισε υπέρ αυτού του μνημονίου, δεν αντιστάθηκε και το ίδιο στεναρά όσο θα έπρεπε το κόμμα στα δύο μεγάλα κόμματα γιατί, για αυτό γιατί το... Γιατί αυτή τη στιγμή... Και να προσθέσω και κάτι άλλο για να ολοκληρώσω και την ερώτησή μου. Γιατί ο κύριος Καρατζαφέρης δεν είχε ανακοινώσει τότε ότι θα διαλύσει το κόμμα του λαούς για να αναγκαστεί ο κύριος Παπανδρέου να προχωρήσει σε εκλογές και τα ανακοίνωσε τώρα? Ναι, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, επειδή ακριβώς αυτές τις κρίσιμες στιγμές, εγώ προτιμώ να λέω την αλήθεια στον κόσμο και να μιλώ στον κόσμο αυτό που του αρέσει να ακούει, είναι ότι αυτή τη στιγμή, με τον α ή β τρόπο, όσοι πιστεύουν ότι το μνημόνιο είναι τα δεινά του τόπου και όλα τα άλλα σε αυτήν εδώ την ελληνική οικονομία ήταν καλά, κάνουν λάθος. Για ποιο λόγο κάνουν λάθος? Διότι
δεν μας έφερε το μνημόνιο 355 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι 10 χωρήσεις που χαρακτηρίζει ο κ. Κασιμάτη δεν προέρχονται από το μνημόνιο, προέρχονται από τη Δανειακή Σύμβαση που υπεγράφει μόνο από τον κ. Παπακοσταντίνου. Το μνημόνιο ήταν ο μόνος τρόπος να πάρουμε λεφτά. Ήταν ο καλύτερος? Προφανώς δεν ήταν ο καλύτερος. Άλλος τρόπος όμως δεν υπήρχε. Και αν κάποιοι πιστεύουν αυτή τη στιγμή ότι υπήρχε μια μαγική λύση, άκουσα τον κύριο Θοδωράκη να λέει: δεν πληρώνουμε τίποτα, πτωχεύουμε, δεκτό και διώχνουμε τους ξένους. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ, επειδή χαρακτηρίζομαι και από εθνικιστικά αισθήματα, αυτό θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Αλλά τι σημαίνει αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος? Σημαίνει ότι αύριο το πρωί καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν το 1 τρίτο του χρέους. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου επιλεκτικά. Δεν θα μπορείς να πληρώσεις τίποτα. Σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή βγάζουμε 54 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτά βγάζουμε ως παραγωγή, θα πρέπει με αυτά να ζούμε. Ξέρετε πόσο είναι η μισθοδοσία του δημοσίου μόνο? 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύριο το πρωί τα μισά χρήματα που βγάζουμε θα πηγαίνουν σε μισθοδοσία. Και άλλα 10-12 δισεκατομμύρια οι συντάξεις, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο αν πάμε να καλύψουμε αυτά ακόμα και αν δεν πληρώσουμε τίποτα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι υπάρχει κάποια εύκολη και μαγική λύση. Προφανώς, σε επίπεδο εθνικού σεβασμού, όπως έκανε και η Ουγγαρία, πρέπει κάποια στιγμή να φύγουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από το Μνημόνιο. Αλλά και η Ουγγαρία το έκανε αυτό όταν είχε διασφαλίσει ότι μπορούσε να είχε κάποιους δικούς της πόρους και με πολύ σκληρά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα όπως είναι τώρα μπορεί να διασφαλίσει δικούς της πόρους, λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Αύριο το πρωί εισάγουμε το 65% της τροφής που παίρνουμε, την εισάγουμε. Αύριο το πρωί δεν θα μπορούμε να εισάγουμε τρόφιμα. Διότι αυτοί που κυβέρνησαν τόσα χρόνια, και δεν φταίει εδώ πέρα το μνημόνιο, κλείσανε εργοστάσια στην Ελλάδα, κλείσανε εργοστάσια στην περιοχή σας για να πηγαίνουν στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και τους δίνανε κίνητρα για να φύγουν από εκεί πέρα και διέλυσαν την αγροτική και βιομηχανική, όποια υπήρχε υποτυπώδης παραγωγή της χώρας. Αυτό που είπατε χώρας. Ήταν, είναι και ήταν μια μεγάλη αλήθεια και το παράπονο των περισσότερων φλωρινιωτών, για το παράδειγμα που δώσατε. Μα, κλείσαν όλες αυτές οι εταιρείες το όνομα και δίναν κίνητρα στους επιχειρηματίες να φύγουν έξω, γιατί λέγανε ότι η Ελλάδα θα γίνει παροχής υπηρεσιών. Διαλύσαμε την ελληνική αγροτική παραγωγή και τάξη. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να αναδομηθούν. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οι αγανακτισμένοι πολίτες βοηθούν πάρα πολύ. Σε ποια κατεύθυνση, κατά την άποψή μου? Σε μια κατεύθυνση να λένε σε ένα πολιτικό σύστημα ξυπνήστε και κάντε κάτι, αλλά από την άλλη πλευρά μην προσπαθούμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά και να λέμε σε αυτόν τον κόσμο ότι υπάρχει μια μαγική λύση που όλο ξαφνικά αύριο το πρωί μπορούμε να τη βρούμε, να μαζέψουμε τα χρήματα και να ξαναπερνάμε όπως περνούσαμε. Με συγχωρείτε για αυτό που θα το πω, αλλά πολλοί από αυτούς που είναι τώρα αγανακτισμένοι πολίτες ήταν οι ίδιοι πολίτες που πήγαιναν στα βουλευτικά γραφεία και ζητούσαν να διοριστούν στο δημόσιο. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε. Συνεπώς, πρέπει κάποια στιγμή να λέμε την αλήθεια όπως είναι. Εγώ ευελπιστώ ότι αυτή η κίνηση των πολιτών θα είναι το ξυπνητήρι και το καμπανάκι σε ένα θνίσκον πολιτικό σύστημα ότι δεν πάει άλλο, ότι πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις, και εγώ δεν είμαι από τους πολιτικούς που θα λέω μπράβο, είμαι από τους πολιτικούς που θα προτείνω λύσεις, ακόμα και αν είναι άσχημες για το καλό του λαού. Τώρα αυτό που είπατε εσείς, δεν είπαμε βέβαια ότι θα διαλύσουμε το κόμμα, έθεσε ο πρόεδρος μία παράμετρο, την οποία από σεβασμό δεν μπορώ να σχολιάσω, διότι μας έχει ζητήσει ο πρόεδρος οποιοδήποτε σχολιασμός να γίνει αφού συναντήσει θεσμικά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεπώς μέχρι τότε έχω συγκεκριμένη άποψη, αλλά δεν μπορώ να σας τη θέσω καθόλου, γιατί σέβομαι την απόφαση του Προέδρου μας ότι θέλει πρώτα να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν αναμονή λοιπόν, κύριε Πλεύρη, και για αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό. Θα μπορούσε κάποιος να πει, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, όταν τα πράγματα ήταν εκεί που ήταν, πριν φτάσουμε στο σήμερα. Να έτσι, ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό, εγώ δεν λέω ότι το μνημόνιο που υπεγράφει
ήταν η πανάκια για τον τόπο, ήταν να πάρει μια ανάσα. Η Δανειακή Σύμβαση προφανώς είναι υπερπροβληματική, διότι δίνει πράγματες αξιώσεις, πράγμα που δεν υπάρχει πουθενά στο μνημόνιο. Είναι η Δανειακή Σύμβαση που δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή και για την οποία κανένας ποτέ δεν ενημερώθηκε. Εκεί υπάρχουν θέματα. Αλλά το μνημόνιο ήταν να πάρει μια ανάσα. Το γεγονός όμως ότι 18 μήνες, 12 μήνες μετά το μνημόνιο, η κυβέρνηση δεν έχει πατάξει τη φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση δεν έχει απορροφήσει το ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση δεν έχει πιάσει τους φοροφυγάδες και αυτούς που κάνουν φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία αναπτυξιακή προοπτική απολύτως, ακόμα και από χρήματα τα οποία υπήρχαν, εκεί πέρα με συγχωρείτε, δεν φταίνε οι λειτουργίες που έχει το μνημόνιο, φταίει μια ανίκανη κυβέρνηση. Το γεγονός ότι δεν έγινε τόσα χρόνια καμία αποκρατικοποίηση, και δεν λέμε σε νευραλγικά βέβαια σημεία όπως είναι τα δίκτυα ενέργειας ή οπουδήποτε άλλο, αλλά αποκρατικοποίηση λόγου χάρη σε καζίνο ή σε οτιδήποτε άλλο, και το γεγονός ότι δεν μειώθηκε αυτό το δημόσιο και παρέμενε τόσος κόσμος όσο υπήρχε, με συγχωρείτε, αυτές είναι παθογένειες μιας κυβέρνησης που ήταν φοβική να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Κύριε Πλεύρη, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα η γενικότερη πολιτική και όλα αυτά που μας ταραλίζουν και θα μας ταλαιπωρήσουν και το επόμενο διάστημα, και να πάμε στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, μετανάστευσης γενικότερα, που μας απασχολεί, μας προβληματίσει και έχει δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα και αντιπαλότητες και μέχρι και επεισόδια, μέχρι και θανάτους μεταναστών, Ελλήνων. Γενικότερα ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει μεταξύ λαών που υπάρχουν μέσα σε μία χώρα. Βεβαίως, κοιτάξτε, χθες μάλιστα είχαμε και στην Επιτροπή για το Μεταναστευτικό που συνεδριάζει της Βουλής εκπρόσωπο των κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα, που μας μετέφερε τα προβλήματα. Εγώ τα γνωρίζω βέβαια, γιατί είναι και η περιοχή που εκλέγουμε και κινούμε σε αυτή την περιοχή, τα προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ακήρυχτος πόλεμος στην ελληνική επικράτεια, με ροές μεταναστευτικές που έρχονται από την Ασία και από την Αφρική, με καμία διάθεση ένταξη σε αυτό το παραμύθι που ακούμε, αλλά με μοναδική διάθεση να επιβάλλουν τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα, έρχονται σαν άπικοι και ως άπικοι ουσιαστικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και κατά την άποψή μας η μοναδική λύση στο μεταναστευτικό είναι ζητή από τη μια πλευρά η κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβει τις ευθύνες της, εμείς να καταγγείλουμε το Δουβλίνο 2 για να μην εγκλωβίζονται εδώ πέρα οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται. Προφανώς αυτό δεν είναι λύση, γιατί οι μετανάστες θα συνεχίζουν να έρχονται, αλλά θα είναι μια πίεση στην Ευρώπη. Και δεύτερον, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τεθεί επιτέλους το ζήτημα των αντικινήτρων, δηλαδή η Ευρώπη να γίνει φρούριο και όσοι έρχονται εδώ πέρα παράνομα να μην απολαμβάνουν δικαιωμάτων κοινωνικών που υπάρχουν, ώστε να πέσει το μήνυμα σε αυτές τις περιοχές ότι κύριοι, η Ελλάδα σε πρώτη φάση αλλά και η Ευρώπη είναι ένας τόπος μη φιλικός για όποιον έρχεται παράνομα, άρα δεν πάμε εκεί. Με ανθρωπισμό, ψεύτο ανθρωπισμό θα έλεγα, όχι ανθρωπισμό, αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να λυθούν. Θα λυθούν με τη λογική ότι άμα είσαι παράνομος και έρχεσαι εδώ πέρα, η ζωή σου δεν θα είναι ωραία, δεν θα περνάς καλά. Και νόμιμος να είσαι πια στην Ελλάδα, δεν περνάς καλά, ούτε ωραία είναι, κύριε Πλεύρη. Μάλλον περισσότερο αν είσαι παράνομος περνάς καλά τώρα. Άνα, μπράβο, κάπως έτσι πάει. Έχει αλλάξει, έχει γυρίσει ο τροχός. Γιατί τουλάχιστον εκεί πέρα σε ταΐζουνε, σε ποτίζουνε, σου έχουνε την υγειονομική και σου δίνουν και το δικαίωμα και της ψήφου άμα ελεύθερα. Και άμα σου πει και κανένας καμιά κουβέντα, θα πούνε κοίτα το ρατσιστή τι λέει στον άνθρωπο. Αυτά ζούμε δυστυχώς. Κύριε Πλεύρη, παρόλο όμως που αυτά τα αντιμετωπίζατε μόνο στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, έχουμε αρχίσει και εμείς εδώ στην περιφέρεια να γινόμαστε μια μικρή Αθήνα σιγά σιγά, και παρόλο που έχουν αλλάξει και στη γειτονική μας χώρα τα πράγματα, την Αλβανία, και πάλι έχουμε ένα μεγάλο κύμα λαθρομεταναστών από εκεί. Εδώ τι πρέπει να γίνει σε εμάς, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, όταν ακόμα και τα τμήματα συνοριακής φύλαξης αρχίζουν και τα καταργούν και γενικότερα υπάρχει και ένας καλλικράτης και στην αστυνομία. Ναι, ο καλλικράτης και σε ένα επίπεδο να μην έχουν και υλικοτεχνική υποδομή πολλές φορές. Τα έχετε ακούσει φαντάζομαι και τα ζείτε, γιατί κυρίως οι διαμαρτυρίες που φτάνουν σε εμάς προέρχονται από τις δικές σας περιοχές, σε θέμα ακόμα και σε βενζίνες να αντιμετωπίζουν πρόβλημα δηλαδή. Η ουσία του πράγματος είναι ότι όσο δεν έχουμε σαφή μεταναστευτική πολιτική αποτροπής, να δίνεται το μήνυμα ότι εδώ πέρα ο παράνομος δεν περνάει καλά,
αυτό το πράγμα που ζούμε θα συνεχίζεται να έρχεται. Δεν σας κάνει εντύπωση και το έχουμε πει από την εκπομπή σας, πολλές φορές, ότι δεν έρχονται μετανάστες από το Μαρόκο, δεν πηγαίνουν στην Ευρώπη μέσω της Ισπανίας και προτιμούν να έρχονται μέσω της Ελλάδας. Για ποιο λόγο? Διότι η Ισπανία έχει πάρει σκληρά μέτρα και σου λένε δεν θέλουμε να μας πιάσουν στην Ισπανία, γιατί αν μας πιάσουν θα έχουμε πρόβλημα. Ενώ στην Ελλάδα τι θα γίνει? Το πολύ πολύ να μας στείλουν.